Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Έλληνας υπουργός, είπε ότι με F-35 η πολεμική αεροπορία μπορεί να απειλήσει και την Άγκυρα χωρίς να καταλάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη. Εγώ ακούω, είπε ο υπουργός, αυτά θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά και με πιάνουν γέλια. Με τα F-35 μόνο εμείς μπορούμε να πάμε μια νύχτα ξαφνικά στην Τουρκία. Είδατε στην Ιεμένη τι έγινε. Εάν έχεις τα F-35 που δεν πιάνουν τα ραντάρ, μια νύχτα ξαφνικά μπορεί να βρεθείς στην Άγκυρα και να τα κάνεις γισμαδιάμ, είπε στο Open και συνέχισε. Δεν λέω πως θα κάνουμε κάτι τέτοιο εμείς, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά όταν τα λέει ο Ερντογάν με πιάνουν τα γέλια. Με τι θα έρθεις μια νύχτα στην Ελλάδα, με τα σαπάκια που έχεις, αφού το ξέρουν όλοι πως η Τουρκία είναι μηδέν στην αεροπορία πενταετίας Μητσοτάκη. Αυτά είπε ο Γεωργιάδης και φυσικά προκάλεσε στην Τουρκία σοβαρότατες αντιδράσεις, διότι οι Τούρκοι θέλουν μόνο αυτοί να μας λένε ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, ιδιαιτέρως όταν έκαναν δοκιμές πέρυσι του πειραματικού πυράβλου Ταϊφούν βεληνικούς 560 χιλιόμετρων. Τότε μας έλεγαν καθημερινά σχεδόν ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, αλλά και τότε το βεληνικές του πυράβλου αυτού φτάνει και ξεπερνάει την Αθήνα. Τα τουρκικά μέσα λοιπόν έχουν μπαράζ δημοσιευμάτων που αναφέρονται στο Γεωργιάδη. Ο Έλληνας υπουργός Γεωργιάδης είπε όλα αυτά και τα χαρακτηρίζουν εφημερίδες όπως η Χουριέτα ως σκανδαλώδης, ενώ ο γνωστός από δηλώσεις του εναντίον της Ελλάδος Ερντογάν Καρακιούς, απόστρατος αντιστράτηγος, είπε ότι αυτά είναι από το φόβο της Ελλάδας για την Τουρκία και την τουρκική αμυντική βιομηχανία που είναι πολλαπλάσια από την Ελλάδα. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε την. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.